Ε, όσον αφορά τις επενδύσεις στη χώρα μας για το έτος 2023 αυτές είναι αυξημένες καθώς υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές οι οποίοι επιδιώκουν να αγοράσουν ακίνητα κυρίως ε, στη χώρα μας ούτως ώστε να τα εκμεταλλεύονται ε, για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb και επιπλέον άλλο ένα κίνητρο που έχει δοθεί στους ξένους επενδυτές είναι ο θεσμός της Golden Visa, ο οποίος έχει αποδώσει καρπούς καθώς γίνονται επενδύσεις στη χώρα μας από ξένους όπως παραδείγματος χάρη από ξένους κατοίκους της Ευρώπης όπως είναι Άγγλοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Βέλγοι όπως επίσης και από Κινέζους και από Ισραηλινούς. Αυτό το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώνεται και στην Κρήτη αγορές γίνονται από ξένους είτε για να κατοικήσουν και οι ίδιοι μετά τη συνταξιοδότησή τους σε χωριά του νησιού μας, είτε να αγοράσουν βίλες ούτως ώστε να τις εκμεταλλεύονται προς ενοικίαση μέσω του θεσμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Ε, όσον αφορά το έτος 2024, ε, διαφαίνεται να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, καθώς συνεχίζεται να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από τους ξένους του εξωτερικού και αυτό θα αποδειχθεί και στο μέλλον καθώς με βάση τις προβλέψεις και το τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου στο αεροδρόμιο του Καστελίου όπως επίσης και με τη δημιουργία του ΒΟΑΚ και την επέκτασή του θα παρουσιαστεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και η ροή των τουριστών στο νησί μας θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.